Πάμε, θέλω να μου πεις γιατί επέλεξα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, καταρχάς μου το θύμισε μια κοπέλα που τραγούδισε στο X Factor καταπληκτικά. Ποια κοπέλα? Η Ευελίνα, νομίζω. Το πες συγκλονιστικά. Είχα πάει live τέλος πάντων στο X Factor την προηγούμενη φορά. Έλα πιο κοντά, γιατί δεν σε βλέπω στην κάμερα. Είχα πάει κοινό να το δω στο X Factor. Και την άκουσα και από κοντά να το λέει και ήταν. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι, και το ναι, ξέρω, ναι. Χρόνια τραγούδι. Πάμε λοιπόν, θα στο βάλω με τη μουσική να σε ακούσω. Okay. Κουπλέ ρεφρέν. Έχει κάποια γέφυρα που αλλάζει. Όχι. Όχι, είναι κουπλέ ρεφρέν, κουπλέ ρεφρέν. Κουπλέ ρεφρέν. Ωραία, καλό αυτό. Για την ηχογράφηση. για πρώτη, ξέρεις, επαφή είναι καλό, είναι θετικό. Θα κάνω κουπλέ ρεφρέν, να δω λίγο να πάρω μια εικόνα live. Mm. Και μετά θα σταματήσουμε και θα το κάνουμε και κάποιες διορθώσεις. Μετά θα μιλά, το παλεύω ακόμη. Με τα χαμηλά. Έλα εγώ να ζήσω δεν θα βρω. Σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Κρήτη αφήσου κάτι κοινικό σαν τον αγαπώ. Τα χρόνια μου σε μόνια μου τσιγάρα να τα σβήσω. Καταφύγιο κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα εφήγιο. Το κομματί, το δεύτερο είναι έτοιμο. Ναι, είναι ίδιο. Οπότε πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια. Αρχικά, όντως αυτό με τα χαμηλά που είχαμε πει, θέλω λίγο δουλίτσα. Σου τρέμει γιατί δεν κάθεται σωστά ο ήχος στη νότα. Ναι. Θέλω λίγο να μου το κάνεις λίγο ακαπέλα, μόνη σου, χωρίς μουσική, εδώ το πρώτο κουπλέ. Ωραία. Έλα εγώ να ζήσω δε θα βρω. Σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Θέλω λίγο να μου κάνεις τη συλλαβή μπα. Μπα. Αλλά τη θέλω λίγο κατσούφα. Ναι. Και λίγο στο chest voice. Θέλω να σε βγει λίγο πιο μπάσο η φωνή. Σαν να μιμήσει μια αντρική φωνή. Okay. Μπα 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 μπα. Μπα, 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 μπα. Μου αφήνεις πολύ χώρο μέσα στο στόμα, ενώ εγώ θέλω το μπα, λίγο πιο μπα, 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 μπα. Κατσουφικό. Μπα, 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 μπα. Αυτό είναι. Μπα, μπα, μπα. Κατού μου, σπάστο. Μπα, μπα, μπα. Αυτό θέλω. Κατού μου, ξανά. Μπα, όχι. Ba 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 ba. Πέλα εγώ να ζήσω δε θα βρω. Σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Ποιο σταθερό σου βγήκε. Πάμε λίγο με τη μουσική. Το κατσούφικο. Το κατσούφικο και μπάσο. Γιατί το κατσούφικο βγάζει μια γλώσσα που τη θέλουμε λίγο στο κομμάτι, είναι λίγο έτσι βαρύ. Έλα εγώ
να ζήσω δεν θα βρω. Σαν ψυχή ψαριού κορμί να κλείσιο. Ωραία, stop. Ωραία, πολύ καλύτερα. Πάμε τώρα να δούμε τα ο σου. Πρέπει λίγο να τα ανοίξεις. Να τα ανοίξω, οκ. Okay. Πρέπει να ανοίξεις και το στόμα και να βαθύνεις κι άλλο το ο. Γιατί κατεβαίνει. Άμα δεν το κάνεις στο στόμα έτσι, δεν βγαίνει ο. Στρογγυλό, σαν να έχεις ένα αυγό. Αυγό. Να είναι ο, να είναι χαμηλό. Οκ. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Πάμε, βασικά συνέχισε μου ακαπέλα έτσι όπως έχουμε μείνει εκεί. Αλλά μετά πάει ψηλά, οπότε... Δεν πειράζει. Okay. Πάμε, δύο στίχους θα το πηγαίνουμε. Για πάμε. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Ωραία. Χαλάρωσε μου το σαγόνι σου. Στο. Χαλάρωσε μου το σφίγγεις εκεί. Ναι. Θέλω... εδώ πέρα θα κάνουμε λίγο ρινοφαρυγικό στο κάθε βράδυ. Μπορείς να μου το κάνεις με μα. Μου κάνεις ένα λάθος που το κάνουν όλοι οι τραγουδιστές. Δεν θέλω να το πεις του μα με τον τρόπο που τραγουδάς. Θέλω να πάρεις τον τρόπο του μα, ο οποίος αυτός ο κλαψιάρικος, ο συμπιεσμένος ήχος, το μα, και να μου κάνεις... και να μου πεις έτσι το στίχο, μετά με τους στίχους. Okay. Με τις λέξεις. Είναι λίγο too much. Στίχο τώρα. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Αυτό είναι. Οκ. Okay. Καταλαβαίνεις τι άλλαξε. Ήρθε πιο μπροστά. Μπράβο. Βγήκε λιγότερο θαμπό. Mm-hmm. Βγήκε πιο, έκανε μια μύτη τέλος πάντων ήχος. Okay. Ένα μέταλλο. Βγήκε λίγο το μέταλλο. Okay. Γι' αυτό σου λέω κάτω λίγο πιο κλαψιάρικο, γιατί βγαίνει αυτός ο λιγμός. Μα, γεννώ να πνιγώ. Στρογγυλό. Οκ. Πάμε ξανά το ίδιο σημείο. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Πότε άστρα, πότε άκρη τη αβύσου. Μπράβο, το ξανάφερες στο chest voice μετά. Το κατάλαβες. Okay, ναι. Με αυτά τα δύο παίζεις το κομμάτι. Ναι. Απλά έχει, πρόσεξε την ώρα που κάνεις το ρεφρέν μετά, έχει και ένα belting. Δηλαδή πρέπει να ανοίξεις, πρέπει ο ήχος σου, εφόσον μπεις με pharyngeal. Είναι το άνοιγμα που κάνουμε με τη φωνή μας. Αυτό το που έχει όγκο. Ωραία. Που ξεκινάς εσύ και αυτή νύχτα μένει το άνοιγμα. Okay. Αυτό όμως πώς θα το σκεφτείς. Θα το σκεφτείς ρινοφαρυγγικά, έτσι κλαψιάρικα, και απλά θα ανοίξεις κάποια φωνή εντά. Mm-hmm. Και θα πάει ο ήχος πίσω. Mm-hmm. Γιατί αν το πας μόνο πίσω και δεν έχει καθόλου πομάσκα, θα χαθεί ο ήχος σου. Επομένου. Θα είναι ο συγκεκριμένος. Μεγάλο ήχο, αλλά θα μπω. Ναι. Ενώ εμεί θέλουμε να τον ξεκινήσει στενά και να τον ανοίξει. Κατάλαβα. Πάμε να τελειώσουμε λίγο το κουπλέ και θα μπούμε μετά στο ρεφρέν. Πες το. Αυτό το κομμάτι είναι το χειρότερο. Έλα, θα το φτιάξουμε. Challenging. Πάμε. Κάτι κυνηγώ σαν τον ναυαγό. Τα χρόνια μου σε ντόνια μου. Σε ντόνια μου, τσιγάρα να τα σβήσω. Αυτό είναι. Πρέπει να το. Ξέρεις γιατί σημαίνει. Τώρα σου βγήκε, ξέρεις όμως γιατί σου βγήκε, γιατί όλο το προηγούμενο το έχεις κουρδίσει στο chest voice. Αν το όλε τα έλεγες αυτά πιο μεσαία, όπως μου τα είπες την πρώτη φορά, δηλαδή πιο μεσαία εννοώ, οι ίδιες νότες είναι, αλλά πιο μεσαία τοποθετημένη. Ναι, σου λίγο λαιμός και λίγο πιο μεσαία τοποθετημένη. Δεν σου βγαίνει μετά το άλλο, είναι στο όριο. Αν όμως βαθύνεις από την αρχή τη φωνή σου και αποκτήσει αυτόν τον όγκο που τον θέλουμε στο κομμάτι, μετά αυτό που είναι το όριό σου θα βγει. Okay. Κατάλαβες πώς λειτουργεί. Ναι. Πάμε να μπούμε φρέν σιγά. Ναι. Θες να το πεις με μαμά. Το ρεφρέν.
Για προσπάθησα να μου το κάνεις με νιάου. Πιο διαπεραστικό το θέλω. Νιάου, 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 νιάου. Οκ. Νιάου, 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 νιάου. Αυτό θέλω. Γιατί βγαίνει το μέταλλο. Για κάτω μου τώρα με στίχο. Αυτή η νύχτα μένει. Αυτό είναι. Έρχεται και τα κάνετε. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τη διαφορά. Δηλαδή. Ωραία. Πόσο το παγιώσεις, ναι. Θα το κάνεις ασκήσεις πριν το, πριν το στίχο. Ναι. Θα μου το κάνεις ένα λάθος. Αναστίχο κιόλας. Αναστίχο δηλαδή, κιόλας. Ναι. Στίχο, άσκηση, στίχο. Άσκηση, στίχο. Επόμενος στίχος. Άσκηση, στίχο. Επόμενος. Άσκηση. Έτσι το πας. Και okay. Παίζουμε στα ψηλά σημεία θα σκέφτεσαι Φαρίντζιαν, στα χαμηλά chest voice. Okay. Πάμε λίγο να κάνουμε όλο λίγο το ρεφρέν, να σου πω σε ποια σημεία πρέπει να βάλουμε τώρα το belting μας, το άνοιγμα μας. Με μαμά ή με νιαμιό ή με... Με στίχο. Μέχρι το καταφύγιο θα μου πας και θα μου το κάνεις πρώτα με νιάου 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 και μετά θα μου γυρίσεις και θα μου το κάνεις με κανονικό. Τώρα δεν ξέρω σε ποια να μάθω έτσι. Και γι' αυτό θα μου κάνεις ρυθμοφαρηγικό, αλλά λίγο σου λέω κάνε πιο κατσούφικο το στόμα. Ναι. Πάει ρυθμοφαρηγικό γιατί είναι λίγο πιο χαμηλό. Πάει, πάει. Okay. Πάει ρυθμοφαρηγικό. Πάμε λίγο να μου το πεις με στίχους κανονικά. Αυτή η νύχτα μένει αιώνες παγωμένη που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Θέλω τώρα μέσα στο ρινοφαρυγικό, πρόσεξε, ναι. Είναι επόμενο βήμα αυτό μελέτης, ναι. Δεν θα το κάνεις από την αρχή, okay. Τώρα θα το κάνουμε για να δεις λίγο ποιο είναι το δεύτερο βήμα. Αφού λοιπόν έχουμε βρει το μέταλλο της φωνής μας, πώς να μπαίνουμε με ένα λιγμό και να είμαστε λίγο πιο νιαουριστοί σε εισαγωγικά, θέλουμε να πάμε να δώσουμε και λίγο όγκο στη φωνή μας παραπάνω, γιατί αυτό το κομμάτι είναι ένα βαρύ κομμάτι. Mm-hmm. Θέλουμε λίγο να πας και να μου ανοίξει κάποια φωνή εντά. Okay. Θέλω να ξεκινήσει λίγο το αυτή, το ίσου, το αυτή, να βάλεις λίγο chest voice μέσα. Λίγο chest voice. Πρόσεξε, ξεκινάω στενά ρινοφαρυγικά. Αυτή. Και το ή μου αντυχεί στη μάσκα και στο στέρνο. Αυτή η νύχτα. Πρέπει να ανοίξει το α. Ναι, και το ή και το α. Και το ή και το α. Πρέπει αυτές, δηλαδή πρόσεξε τι γίνεται. Όταν έχουμε να τραγουδήσουμε ένα δυνατό ρεφρέν, υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό. Το λέμε στο ρεφρέν. Όχι, το συναντάμε στο ρεφρέν okay. Συνήθως. Πρόσεξε τι γίνεται. Όταν είναι κάτι ψηλό, και σκέφτεσαι, αυτό είναι ψηλό ή θα μου βγει όλο λεπτό. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις να μην ακούγεται λεπτό. Mm-hmm. Δηλαδή, μπαίνεις με λεπτά, αλλά με το που κατεβαίνει η μελωδία σε πιο χαμηλή νότα, πας και μου βάζεις chest voice. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας τρόπος να κάνεις όλα τα ρεφρέν να ακούγονται γεμάτα. Mm-hmm. Άρα εδώ πέρα, ξεκινάς με λεπτά, αλλά έχει κάποια σημεία που μπαίνουν στη χαμηλή περιοχή και μπορείς να τους δώσεις όγκο, όπως είναι αυτό. Αυτή η νύχτα. Έχω και λίγο chest μέσα. Ναι. Μένει και το ή. Και αυτό είναι έτσι στήθος. Chest, okay. Είναι όλα chest. Chest voice. Okay. Άρα μπαίνω σαν να πούμε με pharyngeal. Μπαίνει με pharyngeal και με το που βρίσκεις ότι λίγο χαμηλώνουν οι καταλήξεις, ναι. Πας και μου βάζεις chest. Αυτή βέβαια είναι πιο ψηλή, αλλά ναι. Αυτή, αυτή. Ναι, δίκιο έχεις. Είναι πιο ψηλή. Αλλά αυτή πρέπει να μπει ρινοφαρυγικά. Ωραία. Αυτή η νύχτα μένει αιώνες παγωμένη που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Αυτό είναι. Οκ. Okay. Πάμε επόμενο. Ήρθαν... Όχι. Πρόσεξε, το δίπλωμα είναι πολύ τρίκι, ναι. Κάθε φορά. Κάνε μου νιάου νιάου. Νιάου νιάου. Κύρθαν. Κύρθαν στον μπράβο. Κόσμο ξένοι. Πα
πας και μου βάζεις δύναμη και LMO ή chest voice στα σημεία που πρέπει να στενέψεις τον ήχο σου. Αυτό είναι το λάθος σου. Ναι. Δηλαδή πήγες και μου βάλες τώρα δύναμη στο key. Λάθος. Κατάλαβες. Πρέπει στο key, το key σου, να βγει λεπτό. Ναι, αφού είναι E. Δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Δηλαδή, makes sense. Ναι, makes sense. Αλλά θεωρείται αυτό όταν δεν είναι. Και πρέπει να σκέφτεσαι ποιες συλλαβές μέσα στο ρεφρέν είναι αυτές που σου δίνουν το χώρο να ανοίξεις τον ήχο σου. Εδώ πέρα το E δεν σου αφήνει περιθώριο. Ήρθαν στο αν. Στον κόσμο ξένοι. Και κατά δι... Όλο αυτό. Όλο αυτό μπορείς να το κάνεις στήθος. Okay. Και πάμε. Ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα επίγειο. Αυτό είναι. Οκ. Ωραία, εντάξει. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα, ναι. Και πολύ στο μυαλό μου. Και στο μυαλό σου πιο ξεκάθαρο. Ναι. Ότι εδώ χρειάζεται αυτό και το. Όλα αυτά θα σε βοηθήσουν. Είναι να πάρεις το πρόγραμμα, έτσι. Κάποιο μέρος του προγράμματος. Ναι, δεν το έχω πάρει ακόμη. Ωραία. Σκέψου ότι μόλις ξεκινήσει και δουλεύει το πρόγραμμα, όλα αυτά που λέμε θα είναι με τη σειρά. Ναι. Είναι όλα. Chest voice, head voice, pharyngeal voice, mixed voice, αφού έχουν δυναμώσει όλα τα υπόλοιπα, πάνε με τη σειρά. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε αυτό είναι. Δεν έχει κάτι άλλο το κομμάτι. Ναι. Θα σε πάω μία, θα σου ξαναβάλω τη μουσική να μου το τραγουδήσει μέχρι εκεί όλο. Και εδώ, στον ντο που δεν το φτάνω. Θα πρέπει να το πεις αρκετά τσέστο όλο το προηγούμενο για να σου βγει αυτό το σημείο. Ναι. Που εδώ φεύγει από το Πότε άκρη τη αβή σου. Έχει φύγει από το τσέστο, έχει γίνει φαρίτζελ, οπότε πρέπει να το ξαναγυρίσω στη αβή σου. Μπράβο. Πρέπει να το ξαναγυρίσεις. Ναι. Ποτέ δεν είναι το θέμα εκεί πέρα που θεωρούμε ότι είναι. Πάτε λίγο πιο πριν. Είναι στην πιο πριν. Στην πιο πριν. Λίγο πιο πριν. Κάπου λίγο πιο πριν. Το θέμα είναι πού. Πάμε να. Προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που είπαμε. Έλα εγώ, να ζήσω δε θα βρω. Σε ψυχή ψαριού κορμί κατήσιο. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Πότε άκρη τη αυτή σου. Να βάλει, να βαθύνει πιο πριν. Κάτι κυνηγώ σαν τον αβοκό. Τα χρόνια μου σε χρόνια μου τσιγάρα να τα σβήσω. Αυτή η νύχτα μένει. Ψυχές δε βρήκαν καταφύγιο. Κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα εφήγιο. Έχεις κάποια σημειάκια ακόμα που πρέπει λίγο να μου τα παγιώσεις στις αλλαγές των τοποθετήσεων και των περιοχών, τώρα που τραγουδάς, αλλά αυτό έχει κάνει μια εξάσκηση περισσότερο. Okay. Είναι κάποια πραγματάκια που απλά ακόμα δεν έχει μπει κόλλα. Ναι. Προλαβαίνουμε να πούμε και αυτό το κομμάτι. Ναι, αμέ. Να στο βάλω. Που είναι ο ίδιο με τα χαμηλά που με δυσκολεύουν. Ίδια μελωδία, αλλά στίχη. Ναι. Από την αρχή δηλαδή. Okay. Κάποια βραδιά. Πιο ακόμα και τη έπαιρνε η φωνή του Καζατζίδη. Έφταν τα άστρα με στη λασπουριά. Μαύρος μάγκας ο καιρό
και μαύρο φίδι. Μου γνεύει καρδιά, πάρε μυρωδιά. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν με έναν ερώτα εφήγιο. Λοιπόν, άρα το ίδιο, γιατί πρόσεξε. Το ίδιο ήταν χάλια και γίνοντας μα κοστών. Μου ξεκινάς μεσαία τοποθέτηση. Ναι. Γι' αυτό σου λέω κάνε πρώτα το μπα-μπα-μπα και μετά, γιατί πριν μου το έκανες, κούρδισες. Ναι. Και ήρθε μετά εκεί. Μπα-μπα-μπα, βγήκε το τέτοιο. Πραγματικά, αν μου δουλέψεις αρκετά, θα σχίσεις αυτές πάνω στο κομμάτι. Mm-hmm. Θα φτιάξεις το κομμάτι πάρα πολύ. Γιατί έχει, σου ταιριάζει σαν κομμάτι. Ναι. Και ανοίγματα έχεις και όλα μου τα κάνεις. Απλά έχεις κάποια σπασίματα, οι περιοχές σου, δηλαδή τα bridges σου σπάνε, οι περιοχές ανάμεσα που δένονται. Από τη χαμηλή στη μεσαία, από τη μεσαία στην ψηλή, τα περάσματα σου είναι αδύναμα. Ναι. Αυτό θα το δουλέψουμε, αλλά γενικά θέλει προσοχή στις αλλαγές. Σ' αρέσει όμως γενικά ή... Ναι, μου αρέσει. Όχι, δεν θα έλεγα ότι θα έπρεπε να αλλάξει κομμάτι. Okay. Θεωρώ ότι σου ταιριάζει. Ηχογραφείτε δηλαδή. Ναι, ναι, όχι, ηχογραφείτε. Όχι, όχι. Καθόλου. Ούτε καν. Θέλω απλά να σου βγει οπωσδήποτε, επειδή είσαι ντεμή στην τοποθέτηση το κουπλέ. Να βγει όλο το τσέστ. Ναι, γιατί ακούγεσαι αβέβαιη. Ναι. Και δεν το θέλω αυτό στην ηχογράφηση. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει κάπου μετέωρο. Δηλαδή δεν δείχνει ότι το κατευθύνεις. Κατάλαβες, γιατί θες να πείσεις, λες κάτι. Ναι, δεν μπορείς να το λες. Γιατί ξέρεις, είναι η αυτόπλημη γλώσσα του σώματος, ο τρόπος. Μπορεί να λες, είμαι αποφασισμένη. Αλλά σε πειθώ ότι είμαι. Ξέρεις, και κοιτάς έτσι και λογοτομημένη. Είμαι αποφασισμένη. Και αυτό που μου είπε για τον Μπάκη μου βοήθησε είναι να μην ανοίγω τόσο κάθετο το στόμα μου. Βασικά να το έχω λίγο πιο. Κατσούφικο. Ναι, γιατί κρατάει και τον ήχο μέσα. Αυτό θέλουμε. Γιατί πρέπει να βγει έτσι ο ήχος σου. Ναι. Δεν θα βρω να γεμίσει. Να ζήσω, δεν θα βρω. Πρέπει να ακούς τον ήχο σου γεμάτο όταν τραγουδάς. Ναι. Άμα τον ακούς και είναι μεσαίος. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το κομμάτι. Bye bye. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Ηχογράφηση με το κινητό σου. Δεν σε ακούγομαι έτσι. Ναι. Ήρθα για το κουπλέ. Το λέω έτσι βαριά λίγο.